Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ana Live News. Με μία μικρή καθυστέρηση είμαστε απόψε κοντά σας. Θα είμαστε περίπου και τις 8.30. Δυστυχώς σήμερα είχαμε και νέα επικίνδυνα παιχνίδια από ό,τι φαίνεται στα Ίμια από τουρκική ακτεωρό. Και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, στην Βουλή ευρύτατη από ό,τι φαίνεται πλειοψηφία για την απόκτηση των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, τον τομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλησπέρα σας, κύριε Κατρούγκαλε. Καλησπέρα και καλή χρονιά, κυρία Χατζηδόρου, σε εσάς και όσους μας ακούν. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Από ό,τι φαίνεται, κύριε Κατρούγκαλε, υπάρχει η συνένεση όλων των κομμάτων για την απόκτηση των γαλλικών Ραφάλ. Αν και στην αρχή θα έλεγα ότι υπήρχε μία πιο παγωμένη στάση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Υπήρχαν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη σύμβαση, τα οποία δεν οδήγησαν σε κριτική μόνο από το δικό μας χώρο. Θα είχατε δει ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, στέλνης της Νέας Δημοκρατίας, είχε εκφράσει έντονες αντιρρήσεις. Στο συναφές θέμα του πώς κατάφερε η κυβέρνηση να σωρεύσει δύο πολύ σημαντικά νομοθετήματα της επέκτασης των χωρικών υδάτων και στο Ιόνιο και αυτό που αφορούσε τα Ραφάλ, η κυρία Μπακογιάννη δημιουργήθηκε εξίσου έντονα. Εμείς δείξαμε την ευθύνη και την πατριωτική αντίληψη των πραγμάτων, όπως πάντα δείχνουμε. Έχουμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση, ψηφίζοντας παρόν στον προϋπολογισμό για τις αμυντικές δαπάνες, ότι δεν δίνουμε λευκή επιταγή στις επιλογές της, όπου κρίνουμε όμως, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι η συγκεκριμένη αγορά, παρά τα σημαντικά προβλήματα που έχει η σύμβαση, προωθεί το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, στηρίζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε και στο τραπέζι τις διερευνητικές επαφές με την Τουρκία και μια σειρά από θέματα που θέλει να συζητήσει η Τουρκία. Όμως ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός ότι μόνο ζήτημα είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Θα το καταφέρουμε αυτό? Ακούστε, πρώτα-πρώτα η δική μας η πλευρά πρέπει να ακολουθεί τη σταθερή άποψη αρχών που έχουμε πάγει αυτά τα χρόνια διαχρονικά, όποια κυβέρνηση και αν είναι στην εξουσία, και να υπηρετεί όμως αυτές τις θέσεις με τάξεις. Πρώτα-πρώτα, προφανώς δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε διεύρυνση της ατζέντας με θέματα κυριαρχίας, όμως θα πρέπει να αντιδρούμε και στις προσπάθειες που κάνει η Τουρκία, είτε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, είτε στο πεδίο, να διαμορφώσει άλλες συνθήκες. Πολύ σωστά αναφερθήκατε λοιπόν σε μια πρόκληση στα Ίμια, ενώ φαίνεται ότι ίσως να μην έχουμε κάνει ακόμα διάβημα για την πρώτη προσβολή της κυριαρχίας μας και μάλιστα που ακολουθήθηκε από θριαμβολογικές ανακοινώσεις της τουρκικής ακτοφυλακής ότι τάχα απέκρουσαν εισβολή που έγινε εντός των δικών τους χωρικών υδάτων. Ρώτησα σήμερα στη Βουλή τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών, γιατί ο κ. Δέντιας αποσύρεσε σε ταξίδι στο εξωτερικό, αν έγινε διάβημα, και δεν μου απάντησε. Επομένως, εμείς και εδώ θα ακολουθήσουμε την πατριωτική στάση ευθύνης. Αυτή δεν σημαίνει όμως απλώς στήριξη, σημαίνει και κριτική όταν βλέπουμε ότι δεν υπηρετούνται με τον τρόπο που θα έπρεπε οι εθνικές θέσεις, γιατί υπάρχει ένα κενό στρατηγικής που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί. Και από την άλλη, ένα θέμα είναι και αυτό το οποίο μένει δυστυχώς παγωμένο, της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, κύριε Κατρούγκαλε. Πάρα πολύ σωστά το λέτε αυτό. Όταν εμείς τον Οκτώβριο του 2018 θέσαμε την ανάγκη να προχωρήσουμε σε τμηματική επέκταση των χωρικών μας υδάτων, μέχρι ότου καλυφθεί το σύνολο της επικράτειας, είχαμε κατηγορηθεί από τη Νέα Δημοκρατία ότι τάχα δίνουμε επιχειρήματα στην Τουρκία και στον ισχυρισμό της ότι το Αιγαίο είναι μια ειδική περίπτωση, μην επεκτείνοντας στο σύνολο της επικράτειας με μία μόνο πράξη την Αιγαία και την Αζόρια. Και μάλιστα είχαμε ακούσει βαριές κουβέντες ότι προσχωρούμε στις τουρκικές θέσεις, ότι υπονομεύουμε τις ελληνικές. Με το γνωστό γλαφικό του τρόπο έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης μεγάλη ζημιά που ξεχώρισε το Αιγαίο από το Ιόνιο. Είναι τώρα στην πολιτική μας η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, χωρίς την αναγκαία αυτοκριτική,
αλλά και χωρίς τη στρατηγική της επέκτασης σε συνολικά, στο σύνολο της επικράτειας που εμείς είχαμε, ναι. Και μάλιστα ξεχνώντας και δεσμεύσεις της ίδιας, ότι εφόσον έγινε η υιοθέτηση της ΑΟΣ με την Αίγυπτο, θα ακολουθήσει η επέκταση των χωρικών υδάτων και νότια και ανατολικά της Κρήτης. Εμείς λοιπόν θα επιμείνουμε στη Βουλή, Τρίτη και Τετάρτη που συζητιέται το νομοσχέδιο, ψηφίζοντας φυσικά το θετικό αυτό μέτρο, την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, ότι είναι αναγκαίο να γίνει άμεσα το επόμενο βήμα, που είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και ανατολικά της Κρήτης. Και επί της αρχής, ναι. Πρέπει να μεγαλώνει η Ελλάδα παντού και για να αποκρουστεί η επιθετικότητα της Τουρκίας, που εκδηλώνεται ακριβώς με πραγματοποίηση ερευνών εντός της υφαλοκρηπίδας μας και μεταξύ των 6 και 12 μηνύων. Μάλιστα. Κύριε Κατρούγκαλε, εάν δεν βγει λευκός καπνός που λέμε από την οποιαδήποτε συζήτηση με την Τουρκία, θα πρέπει να προσφύγουμε στη Χάγη? Οπωσδήποτε. Αυτή είναι η εθνική στρατηγική. Δυστυχώς όμως, για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να πιστεί και η άλλη πλευρά. Να κατακτήσει το λεγόμενο σύνυπο σχετικό, τη γραπτή συμφωνία όπου θα ορίζουμε τα θέματα για τα οποία θα γίνει η παραγωγή στο δικαστήριο. Είχαμε δοκιμάσει στο παρελθόν, στη δεκαετία του 70, τη μονοδορή προσφυγή και είχε απορριφθεί από το δικαστήριο της Χάγης. Άρα, πράγματι, οι προσπάθειες της διπλωματίας μας θα πρέπει να είναι για το ένα και μοναδικό σας ζήτημα, στο οποίο έχει τη διαφορά μας με την Τουρκία, που μπορεί να φτάσει στο δικαστήριο της Χάγης, δηλαδή την οριοθέτηση των θαλάσσιων οικονομικών ζωνών, να επιδιώξουμε διμερή συμφωνία. Αυτό όμως φαίνεται δύσκολο, τουλάχιστον να επιδιώξουμε να υπάρξει αυτό το σχετικό και να πάμε στη Χάγη. Ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τι ρόλο θα παίξει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κύριε Κατρούγκαλε? Ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας, με την έννοια ότι δεν έχει ο πρόεδρος Biden το στενό προσωπικό δεσμό που είχε ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Ερντογάν. Από την άλλη μεριά, τα διαχρονικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών έγιναν στο να κρατήσουν την Τουρκία κοντά στη Δύση, στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ και μακριά από την Ρωσία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και οι κυρώσεις που αποκτήθηκαν πρόσφατα στην Άγκυρα αφορούν την αγορά των S-400 και εκεί θα είναι και η βασική προτεραιότητα της Αμερικανικής Προεδρίας. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή, ούτως ώστε στην προσπάθεια αυτή επαναπροσεπερισμού της Τουρκίας να μην τεθούν σε έκλειψη τα δικά μας συμφέροντα. Και γι' αυτόν τον λόγο η σχέση μας με τις ΗΠΑ πρέπει πάντα να βασίζεται στη βάση της ομιλότητας και της ευθυγράμμισης συμφερόντων, όχι στην παλιά αντίληψη που είχε η ελληνική δεξιά ότι είμαστε το προτεχωρημένο φυλάκι των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σύνδεση αυτή, κύριε Κατρούγκαλε. Να είστε και καλά. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε και άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται βεβαίως με την υγεία μας. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην εκπομπή Ana Live News. Σήμερα είχαμε 599 θετικά κρούσματα σε όλη τη χώρα. Δυστυχώς, ο αριθμός των διασωληνωμένων παραμένει υψηλός. 328 είναι οι άνθρωποι μας, οι συνάνθρωποι μας που παραμένουν διασωληνωμένοι και 33 καταγράφονται οι θάνατοι σε όλη την χώρα. Κυρίες και κύριοι, θα καλησπέρισω στο σημείο αυτό μέσω Skype την πρόεδρο των νοσοκομειακών υπαλλήλων Αθηνών Πειραιά, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Καλησπέρα σας, κυρία Παγώνη. Καλησπέρα σε όλους. Κυρία Παγώνη, είναι εφικτή η λειτουργία των καταστημάτων αυτή την ώρα, τουλάχιστον με το click and shop που προωθείται από την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, βάσει των παραμέτρων που θα έχουμε μέχρι και τις 2-3 μέρες ακόμα, και αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, εάν εφαρμοστούν μέτρα κανονικά και γίνουν τεστ, μοριακός έλεγχος και rapid test, οπότε να έχουμε μία συνεχή ενημέρωση με τα κρούσματα τα οποία θα έχουμε ανά ημέρα και τους ασυμπτωματικούς ασθενείς οι οποίοι μπορεί να μεταδίδουν και μπορούμε να ελέγχουμε αυτούς τους παραμέτρους, μπορούν σιγά σιγά σταδιακά να μειωθούν τα μέτρα και να ξεκινήσουν να λειτουργήσουν και τα λύκεια με τα γυμνάσια και βέβαια και τα καταστήματα υπό τους όρους αυτούς. Μάλιστα.
Τώρα, τι γίνεται με το θέμα των μεταλλάξεων του κορονοϊού στην χώρα μας? Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί περισσότερο από την υπάρχουσα κατάσταση? Όχι, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία, έχουν οι ομάδες επιστημονικές βλέπουν τις μεταναλύσεις πάνω στο θέμα των μεταλλάξεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι νεότερο. Πορευόμαστε με τα εμβόλια αυτά που έχουμε, τα οποία καλύπτουν. Συνεχίζουν οι έρευνες της εργαστηριακής και οι μεταναλύσεις. Αν οτιδήποτε καινούριο υπάρξει και βάσει των δεδομένων που μας είπε η εταιρεία, μπορεί να γίνει την προσαρμογή ακόμα και του εμβολίου εντός ημερών. Προς το παρόν όμως το εμβόλιο καλύπτει, οπότε προχωρούμε κανονικά στους εμβολιασμούς. Στόχος πρέπει να είναι όσο πιο γρήγορα γίνονται οι εμβολιασμοί. Ναι. Τρίτο κύμα να αναμένουμε στη χώρα μας? Ένα τρίτο κύμα, επειδή στις διπλανές χώρες και στην Ευρώπη και στην Αμερική το τρίτο κύμα ήδη υπάρχει. Είδατε ότι υπάρχουν πολλοί θάνατοι, πολλά κρούσματα. Αυτή τη στιγμή στις γειτονικές χώρες είναι μια δύσκολη περίοδος. Εμείς ελπίζουμε να μην την έχουμε. Ένα τρίτο κύμα το αναμένουμε περίπου γύρω στο τέλος Φλεβάρι-Μάρτι. Ελπίζουμε ότι θα είναι όμως όχι τόσο σοβαρό, λιγότερο σοβαρά, και όσο περνάει και ο καιρός και μεθαμπαίνουμε προς την άνοιξη, τα πράγματα θα είναι πιο ευνοϊκά και πιστεύω να το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Σε όσους είναι επιφυλακτικοί με το εμβόλιο, κυρία Παγώνη, τι θα λέγατε? Δυστυχώς υπάρχει μία έρευνα που λέει το 30% είναι επιφυλακτική. Ναι. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο επιστημονικά και όχι προσωπικές απόψεις. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε το εμβόλιο. Ο ιός είναι πολύ επιθετικός, πολύ μολυσματικός. Είχαμε θανάτους, έχουμε διασωληνώσεις και δεν θα θέλαμε να περάσουμε αυτά που περάσαμε τους 10 μήνες. Και βέβαια ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη, την ατομική, γιατί το εμβόλιο είναι προσωπική επιλογή του καθενός και δεν είναι υποχρεωτικό. Την ευθύνη για τον εαυτό του, τον συνάνθρωπό του και την οικογένειά του. Σωστά. Είναι ένα εμβόλιο το οποίο θα πρέπει να επαναλαμβάνεται? Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε μέχρι τους επόμενους 6 μήνες ότι το εμβόλιο, εντάξει, μας καλύπτει, θα υπάρχουν αντισώματα. Επειδή οι μελέτες πάνω στο θέμα του εμβολίου και τις περαιτέρω, πρέπει να το ξανακάνουμε του χρόνου, τι πρέπει να γίνει, δεν έχουν τελειώσει. Μόλις τελειώσουν θα ενημερώσουμε. Μάλιστα. Τώρα, η κατάσταση πώς έχει στα νοσοκομεία της χώρας και κυρίως στο κέντρο, στην Αττική? Πρέπει να πούμε, καταρχήν στην Αττική, όπως και σε πολλές πόλεις, έχουμε ακόμα αρκετά υψηλό υποφορτίο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να πούμε όμως ότι έχουμε πάρει μια ανάσα. Δεν είναι όπως ήταν πριν 1,5 μήνα που το σύστημα έχει πιεστεί πάρα πολύ. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε όλοι να είμαστε προσεκτικοί, να κάνουμε τεστ για να ξέρουμε τι γίνεται, για να μην πιεστεί πάλι το σύστημα υγείας. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως, μεγάλη συζήτηση έγινε και για το άνοιγμα των σχολικών μονάδων. Μιλάμε για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία και όχι για το κλείσιμο της αγοράς, η οποία παραμένει κλειστή. Η δική σας θέση ποια είναι, κυρία Παγώνη, πάνω σε αυτό? Δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε κλειστοί και δεν μπορούμε συνέχεια να μένουμε στα σπίτια μας. Θα πρέπει σταδιακά, βάσει των παραμέτρων που έχουμε και μελετάμε, να ξεκινήσουμε όπως ξεκινήσαμε τα δημοτικά, και μετά λύκεια, τρίτη λυκείου που είναι η πιο δύσκολη τάξη, μαζί με το γυμνάσιο και τα καταστήματα. Όλα αυτά υπό πλήρη έλεγχο και με πολλά τεστ για να μπορούμε να διερευνήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Φαντάζομαι ότι έχετε και εικόνα του τι συμβαίνει στην Αγγλία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει ξεφύγει κάπως εκεί η κατάσταση, κυρία Παγώνη? Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Θα δούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σύνδεση. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ με υγεία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Από ό,τι μαθαίνω και βλέπω, δηλαδή, θα έχουμε παγωνιά
και στην Μακεδονία και στην Θράκη από τις επόμενες ώρες. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να προετοιμαστούμε όλοι για να αντιμετωπίσουμε και αυτό το φαινόμενο. Χιόνια από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μόνο σε ορεινές περιοχές προς το παρόν, αλλά δεν ξέρουμε ποτέ τι γίνεται με τον καιρό. Τώρα, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς, για άλλη μια φορά, είχαμε μία νέα πρόκληση από τους Τούρκους με τουρκική ακτεωρό, η οποία πλησίασε επικίνδυνα, παρακαλώ, Έλληνες ψαράδες, καλύμνιους ψαράδες, στο σημείο των Ημείων. Για να δούμε τώρα εάν θα υπάρξει διάβημα αυτήν την φορά. Βλέπετε δηλαδή ότι παρά τις όποιες συζητήσεις, την όποια καλή θέληση δείχνει η Τουρκία τουλάχιστον για μερικές ώρες ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως προς τις συζητήσεις που θα πρέπει να τεθούν επιτάπητος, δυστυχώς η προκλητικότητά της παραμένει στους ίδιους ρυθμούς. Με το ρεπορτάζ αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή ένα live news. Εσείς θα παραμείνετε στο ένα channel. Σε λίγα λεπτά από τώρα ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Απόστολο Ατζενιδάκη και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό βράδυ. Μία ακόμη τουρκική πρόκληση σήμερα 5η 15 Ιανουαρίου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Ημείων. Τουρκική ακτεωρός με στοιχεία 101 ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και με επικίνδυνους ελιγμούς πέρασε από το ελληνικό αλιευτικό σε απόσταση αναπνοής από την πλώρη του. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή βρισκόταν και περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, ελληνική ακτοφυλακή που προσπάθησε να εκδιώξει την τουρκική ακτεωρό. Δες τι κάνει. Δες εδώ ένα Πήρε ρε παιδιά. Πείτε. Σ***ς ο γιος. Την ίδια ώρα στην επανέναρξη των διερευνητικών επαφών αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντήλης. Διευκρίνησε πως η ελληνική κυβέρνηση, όπως από την αρχή είχε διακηρύξει, προσέρχεται στις διαβουλεύσεις με ειλικρινή και επικοδομητική διάθεση, προκειμένου να δοθεί τέλος σε μία εκκρεμότητα, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο εντάσεων, η γειτονική χώρα επιστρέφει στην επανέναρξη των διερευνητικών επαφών. Η ελληνική κυβέρνηση, όπως από την αρχή είχε διακηρυξεί, προσέρχεται στις διαβουλεύσεις με ειλικρινή και επικοδομητική διάθεση, προκειμένου να δοθεί τέλος σε μια εκκρεμότητα την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών που ταλανίζει τις διμερείς σχέσεις εδώ και δεκαετίες. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της εξωτερικής πολιτικής μας και συνιστά δικαίωση των κυβερνητικών χειρισμών για πολλούς και σοβαρούς λόγους. Η Άγκυρα άλλαξε στάση με βαριά καρδιά. Ασόψεται η ανάγκη της να ξεπαγώσουν οι σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να επιστρέψει η εμπιστοσύνη αλλά και οι επενδύσεις στην τουρκική οικονομία. Ως προς αυτό, η Σύνοδος Κορυφής του Μαρτίου είναι καθοριστική και μέχρι τότε πρέπει η Άγκυρα να δείξει το καλό της πρόσωπο. Επίσης, η τουρκική ηγεσία βρίσκεται σε ανήσυχη αναμονή για τον Biden. Προτίμησε αντί να τον προκαταλάβει με κάποια επιθετική ενέργεια, να του στείλει θετικά σήματα για τις προθέσεις της για να κερδίσει λίγη περισσότερη από την ανοχή του. Επειδή όμως, κύριε Χατζηνικολάου, ο αλαζονικός αναθεωρητισμός είναι σύμφυτος με την τουρκική πολιτική, να μην γελιόμαστε. Η Τουρκία προσέρχεται στις διερευνητικές με πρόθεση να φορτώσει την ατζέντα, ώστε να επιβάλλει τους όρους της, δηλαδή να ανταλλάξει μαξιμαλιστικά αιτήματα με υπαναχωρήσεις από δικής μας πλευράς. Ως προς δε την Ελλάδα. Μετά από 1,5 χρόνο εντάσεων και ένα τετράμινο κρίσης, εμείς θέλουμε να κερδίσουμε ηρεμία για να διαχειριστούμε και τις συνέπειες της πανδημίας, αλλά και χρόνο για να ενδυναμωθούμε περαιτέρω διπλωματικά και αμυντικά. Σήμερα πρέπει να πω ότι είμαστε ισχυρότεροι από ό,τι το 2016. Ο απότερος στόχος μας, βέβαια, επειδή αναφερθήκατε πριν στο συνυποσχετικό πολύ σωστά, είναι να πιέσουμε την Τουρκία, όχι μόνο αλλά και μέσω των διερευνητικών, ώστε ακόμη και αν δεν συμφωνήσουμε, που είναι το πιθανότερο σενάριο, αν μη τι άλλο να παραπέμψουμε τις διαφορές μας γύρω από τις θαλάσσιες ζώνες και μόνο στη Χάγη. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρέθηκε στην Άγκυρα την 5η, όπου και εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού.
Ο Ερντογάν έλαβε μία δόση από το κινέζικο φάρμακο της Sinovac σε μία κίνηση που είχε στόχο να καθησυχάσει κάθε αμφιβολία των πολιτών σχετικά με την αποτελεσματικότητά του. Ο Ερντογάν γνωστοποίησε τον εμβολιασμό του μέσα από το λογαριασμό του στο Telegram.